Δύο από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα της Yamaha τα τελευταία χρόνια είναι το Yamaha MT-F7 και το Yamaha MT-F9 Tracer. Το πάντρεμα αυτών των δύο ονομάζεται Tracer 700. Πρόκειται για μια sport touring μοτοσικλέτα, η οποία έχει δανειστεί τον κινητήρα των 74 νύπων που φοράει το MT-F7, αλλά και όλα τα adventure στοιχεία που έχει το MT-F9 Tracer. Ιδανική για καθημερινή μετακίνηση μέσα στην πόλη, ενώ είναι απολαυστική και άκρως διασκεδαστική όταν πάτε να ξεδιπλώσετε τον sport touring χαρακτήρα της. Πάμε να την οδηγήσουμε. Συνταγή γνωστή και άκρως επιτυχημένη. Στα χνάρια του Tracer 900 βασίστηκε λοιπόν και ο μικρός αδερφός Tracer 700, ο οποίος μοιράστηκε πλαίσιο κινητήρα, κυβότιο και φρένα από το καλοπουλημένο MT-F7. Ας τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Η οικογένεια Tracer που βγήκε στο προσκήνιο τα τελευταία χρόνια απευθύνεται σε αναβάτες που θέλουν να κινηθούν σε κάθε είδους έδαφος, ανεξαρτήτως αν ξέρουμε πολύ καλά ότι το 99% αυτών θα πατήσουν μόνο σε ασφάλτινα τερέν και δεν θα τολμήσουν να πατήσουν σε χωμάτινα. Όχι γιατί δεν θέλουν, απλά γιατί με 17 ίντσες μπροστινό τροχό και με 180-55 πίσω ελαστικό δεν είναι ό,τι καλύτερο, πέρα από έναν απλό πέρασμα σε πατημένο χώμα. Ο προσανατολισμός της μοτοσικλέτας είναι καθαρά sport touring, συνδυάζοντας καθημερινή χρήση, τουρισμό αλλά και σπορ οδήγηση. Πέραν όμως των οφθαλμοφανών αλλαγών όσον αφορά τη σχεδίαση και την προσθήκη πλαστικών, το Tracer 700 έχει αλλάξει ελαφρά σχήμα στο ρεζερβουάρ που τώρα δέχεται 17 λίτρα αντί για 14 που είχε το MT-F7, γεγονός που βοηθάει στις τουριστικές δυνατότητες της μοτοσικλέτας. Το τιμόνι είναι πιο ψηλά τοποθετημένο και πιο πίσω σε σχέση με το MT-F7, που σε συνδυασμό με την ψηλότερη και μονοκόμμα της σέλα προσφέρει μια σχετικά όρθια θέση οδήγησης. Ο κινητήρας τώρα είναι ο ίδιος που φοράει το MT-F7, εκτός από κάποιες επεμβάσεις που έχουν γίνει στην εισαγωγή και στην εξάτμιση για να περνάει τις προδιαγραφές Euro 4. Έχουμε λοιπόν 689 κυβικά εκατοστά με απόδοση 74 νύπων στις 9.000 στροφές. Το σωληνωτό πλαίσιο προέρχεται και αυτό από το MT-F7, αλλά το υποπλαίσιο είναι ενισχυμένο για να επιτρέπει μεγαλύτερο φορτίο. Το ψαλίδι είναι νέο, αλουμινένιο, 50 χιλιοστά μακρύτερο, προσφέροντας περισσότερη σταθερότητα, στοιχείο το οποίο χρειάζεται για τον τουριστικό της χαρακτήρα. Οι ανατήσεις είναι αναβαθμισμένες, δίνοντας μια πιο τουριστική αίσθηση στη μοτοσικλέτα, με τον μπροστινό μη ρυθμιζόμενο πυρούνι των 41 χιλιοστών να έχει ελαφρώς σκληρότερα ελαττήρια και μειωμένη διαδρομή, από τα 137 χιλιοστά στα 130, ενώ για πίσω έχουμε μακρύτερο αμορτισέρ, αυξάνοντας έτσι την διαδρομή κατά 12 χιλιοστά. Ροπάτως και με αμεσότητα στον γκάζι, ο κινητήρας του Tracer τραβάει από τις χαμηλές στροφές, επιταχύνοντας γραμμικά και με τεράστια διάρκεια, χωρίς να τρομάζει. Τα φρένα έχουν παραμείνει ίδια με δύο δίσκους 282 χιλιοστών με τετραέμβολες δαγκάνες για μπροστά και έναν δίσκο 245 χιλιοστών για πίσω, με το ABS να διατίθεται στον στάνταρ εξοπλισμό. Η ζελατίνα ρυθμίζεται χειροκίνητα από τις δύο πεταλούδες που βρίσκονται στο εσωτερικό της, δεν προσφέρει όμως και την καλύτερη κάλυψη από τον αέρα, πράγμα βέβαια το οποίο διορθώνεται τοποθετώντας μία άλλη aftermarket. Ηλεκτρονικά, χαρτογραφήσεις και traction control δεν υπάρχουν, παρόλο που ένα traction control η αλήθεια είναι θα το θέλαμε για τους δικούς μας δρόμους. Ο πίνακας οργάνων είναι ευανάγνωστος, με στροφόμετρο, οδόμετρο, κατανάλωση και ένδειξη ταχύτητας.
Στο δρόμο τώρα, οδηγώντας το Tracer 700, σίγουρα δεν θα βάλετε φωτιά στην άσφαλτο. Η οδήγησή του είναι ευχάριστη και εκεί που θα χρειαστεί να πιέσετε δεν θα σας προδώσει. Το μακρύτερο μεταξόνιο και οι θεωρητικά πιο μαλακές αναρτήσεις. Σίγουρα δεν συγκρίνεται με μηχανές τουριστικές μεγάλου κυβισμού, ούτε όσον αφορά τις δυνατότητες, ούτε όσον αφορά την άνεση. Είναι όμως μια πολυχρηστική μοτοσυκλέτα που σίγουρα θα απασχολήσει Kawasaki με Versys 6.5 και Suzuki με Vestrom 6.5. Για εσάς λοιπόν που θέλετε μια γρήγορη βόλτα μετά τη δουλειά ή να πάτε γρήγορα στη δουλειά ή και για εσάς που θέλετε να απολαύσετε κάποιο μακρινό ή κοντινό προορισμό, το Tracer μπορεί να γίνει δικό σας με 8.700 ευρώ.